Σας διάβασα χθες αυτό το μήνυμα που μου έστειλε ο πρόεδρος των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών στο Ηράκλειο, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, λέγοντάς σας και κάτι άλλο. Ήταν ο πρώτος που είχε πει, πρώτα είναι η κατάθεση, η δήλωση, η υποβολή, όπως θέλετε το λέτε, της φορολογικής δήλωσης και μετά πας στο να συμπληρώσεις το Power Pass. Κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα στο κράτερ. Εδώ τώρα τα πράγματα δυσκολέψανε και πρέπει κάποιοι να ξανακάνουν μια διαδικασία από την αρχή και πρέπει να το ξαναδούνε διαφορετικά το πράγμα, γιατί δεν ακούσανε αυτό που είχατε πει. Θα το πω απλοποιημένα για να το καταλάβει ο κόσμος και στη συνέχεια αν θέλετε σχολιάζω με τα τεχνικά ζητήματα. Όσοι, σε όσους μάλλον, προηγήθηκε η υποβολή της Power Pass, της υποβολής της δήλωσης χωρίς προτήματος, δηλαδή πρώτα πλατφόρμα και μετά δήλωση, όλες οι αιτήσεις αυτές αυτή τη στιγμή έχουν περάσει σε στάδιο από εκεί που ήταν προς επεξεργασία, πρέπει να ξαναυποβληθούν. Να ξαναυποβληθούν απλά πατώντας το τελευταίο κουμπί και μόνο, που λέει τελική υποβολή. Όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται να έχουν υποβληθεί. Στάσου κύριε Δημήτρη. Να ρωτήσω το εξής. Εγώ έκανα την αίτηση στο Power Pass. Με πάει στο τέλος και μου λέει υποβολή δήλωσης. Μου δίνει ένα στοιχείο που λέει προς εκαθάριση ή προς κάτι τέτοιο, προς έλεγχο ή κάτι τέτοιο. Εάν εγώ δεν είχα υποβάλει τη φορολογική μου δήλωση, θα με γυρίσει πού? Στο ακριβώς προηγούμενο στάδιο. Στο ακριβώς προηγούμενο στάδιο, πριν πατήσει το τελευταίο κουμπί, που λέει προς υποβολή. Ωραία. Δεν ακυρώνεται, την κρατάει το σύστημα. Την κρατάει ως προσωρινή αποθήκευση, να σας το πω έτσι απλά. Ωραία. Αυτή η προσωρινή αποθήκευση διαρκεί τόσο όσο, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, για να προλάβω εγώ, γιατί νομίζω πήρε και μία παράταση, έτσι. Είναι έως 5 εβδόμου. Έως 5 εβδόμου, 5 Ιουλίου. Την κρατάει λοιπόν μέχρι η προσωρινή αποθήκευση 5 Ιουλίου, μέχρι εγώ να προλάβω να έρθω να καταθέσω τη δήλωσή μου, είτε πάω στο λογιστή μου είτε την υποβάλλω μόνη μου? Όχι, κοιτάξτε, είχαμε πει ότι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτα φορολογική δήλωση και μετά την πλατφόρμα του Power Pass ήταν δύο κατηγορίες. Ήταν όσοι υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φέτος και όσοι είχαν φοιτητή για το οποίο το εγκυαζόμενο σπίτι ετούνταν την επιδότηση του Power Pass. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αποσυνδεμένη διαδικασία. Μπορούσαν να υποβάλουν την πλατφόρμα όποτε ήθελαν και τη δήλωση να την κάνουν όποτε ήθελαν. Οι δύο κατηγορίες ήταν οι πρώτες που είπαμε. Τώρα με αυτό που συμβαίνει, όλες αυτές οι αιτήσεις που είναι σε επεξεργασία πριν την υποβολή, προς υποβολή εν πάση περιπτώσει που απαιτούνται, δεν ξέρουμε, αν και έχουμε ζητήσει από χθες, έχουμε ξεσηκώσει τον κόσμο, δηλαδή οι λογιστές, τόσο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και στην ΑΔΕ, να δώσουν μια λύση κεντρικά. Είναι αστοχία του συστήματος, είναι η διασύνδεση που κάνει το σύστημα μεταξύ ε1 και Power Pass. Ξεκλειδώνει ουσιαστικά τη δήλωση για να τσεκάρει τι το Δεκέμβριο του 2021, εάν η κατοικία δηλώνεται ως κύρια κατοικία, και μετά δεν κλειδώνει ξανά η δήλωση εφόσον έχει διαπιστωθεί το ορθό του πράγματος. Αυτό πρέπει να το φτιάξουν κεντρικά. Δεν μπορεί κάθε πολίτης σε 2 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν γίνει στο Power Pass τώρα να μπαίνει μέσα και να βλέπει σε τι κατάσταση είναι η δήλωσή του. Αυτό που έχει διαπιστωθεί είναι αυτό που σας είπα. Ότι όσοι υπέβαλαν πρώτα το Power Pass και μετά τη δήλωση, οι δηλώσεις τους είναι σε προσωρινή αποθήκευση τώρα. Για εκείνους που υπέβαλαν, ξαναπείτε το όμως, αφορά μόνο εκείνους που υπέβαλαν δήλωση ή θα υποβάλουν δήλωση για πρώτη φορά? Μισό λεπτάκι. Η υποχρέωση για να κάνουμε Power Pass και να προηγεί τη φορολογική δήλωση, δηλαδή οι πολίτες που
για να κάνουν το Power Pass πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, είναι δύο και μόνο κατηγορίες. Όσοι υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά το 2022, εν πάση περιπτώσει, με το δημοτικό 2021, και όσοι έχουν φοιτητική κατοικία, δηλώνουν στο ε1 τους, για την επιδότηση της φοιτητικής κατοικίας στο ρεύμα. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες μπορούσαν, με βάση την απόφαση, έτσι, να υποβάλουν τη δήλωσή τους όποτε ήθελαν, ανεξάρτητα από το Power Pass. Γι' αυτό, μάλιστα, είχε προβλεφθεί και μέσα στην πλατφόρμα του Power Pass ένα ειδικό μπάνερ που σε οδηγούσε στο να δηλώσεις την κατοικία που είχες από Δεκέμβριο έως Μάιο. Αυτό περί φοιτητικής κατοικίας αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή αφορά το φοιτητή και την οικογένειά του? Τον φοιτητή και την οικογένειά του. Ωραία. Της και η οικογένειά του. Ωραία. Αυτά πλέον νομίζω είναι ξεκαθαρισμένα μετά από τόσες μέρες. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι το εξής. Τίποτα δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα που προκύπτει είναι... Υπέβαλαν οι πολίτες το Power Pass... Πριν γίνουν όλα αυτά. Πριν γίνει η φορολογική τους δήλωση. Μάλιστα. Στη συνέχεια ήρθαν και υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι εκκρεμούν ακόμα 3 εκατομμύρια δηλώσεις, 2.800. Έχουμε ακόμα δρόμο δηλαδή. Όσοι υπέβαλαν πρώτα Power Pass και μετά δήλωση φόρου εισοδήματος, οι δηλώσεις του Power Pass εμφανίζονται πλέον ως προσωρινά αποθηκευμένες, να το πω απλά, και απαιτείται η οριστική υποβολή τους. Και μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες τέτοιες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Υπάρχει κάτι που μου δίνει εμένα το εύνασμα ή μου ανάβει το πράσινο φως για να μου πει πήγαινε και ξανακάνει υποβολή οριστική? Όχι, δυστυχώς ούτε στάλθηκε κάποιο email σε κανένα, ούτε κάποιο SMS, ενώ έχουν δηλωθεί και email. Ωραία. Και εκείνη τα τηλέφωνα. Άγνωστο λοιπόν είναι εάν τελικώς, αν είναι να πάρω 18, 20, 30, 600 ευρώ όσα πάρω, 1, 2, 3 τέλος πάντων, αν εμένα έχει περάσει και έχει εγκριθεί αυτή η επιδότηση. Αυτό μου λέτε πρακτικά. Είναι άγνωστο και θα πρέπει για να γίνει γνωστό να ξαναμπούν οι πολίτες μέσα και να πατήσουν ένα κουμπί, ναι, αλλά πείτε μου από πού και ως πού τις αστοχίες του συστήματος θα πρέπει οι πολίτες να έρχονται μία και δύο φορές να υποβάλουν την ίδια αίτηση για κάτι που πουθενά δεν προβλεπόταν. Πουθενά δεν υπήρχε. Εσείς που δεν θέλατε να ανακατευτείτε με αυτή τη διαδικασία γιατί εκκρεμούν τόσες δηλώσεις και το είχατε πει σε όλους τους τόνους και είχατε βγάλει και ανακοίνωση, να τώρα που το βρίσκετε μπροστά σας και θα τρέξω σε εσάς για να με βοηθήσετε ο κόσμος να χαλάσει. Έτσι δεν είναι? Μα και ξέρετε τι γίνεται, δημιουργείται για μια ανασφάλεια στον πολίτη τώρα πια με αυτό που συμβαίνει. Γιατί στο Fuel Pass το 1 είχαμε το πρόβλημα με τις εφαρμογές και τα κινητά που κατέβαιναν, που δεν κατέβαιναν. Τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε το Fuel Pass το 2 που έχετε, όσον ούπο. Πέστε με εσείς με ποια εμπιστοσύνη πολίτης, μια κατά τα λοιπά πολύ πολύ απλή διαδικασία θα την κάνει μόνος. Τι να σας πω τώρα, ας προσέχανε. Ούτε βουλευτής είμαι, ούτε κυβερνήτης είμαι, ούτε τίποτα. Ούτε στην ψηφιακή διακυβέρνηση είμαι, ας προσέχανε. Ξέρω εγώ, εκείνοι αποφασίζουν, εκείνοι έχουν το μαχαίρι, εκείνοι έχουν και το καρπούζι. Και επιτέλους ας μας ακούσουν μία φορά. Έχουν τη γνώση, έχουν την πολιτική βούληση για οτιδήποτε. Εντάξει. Εφαρμοστικά όμως, όταν πρόκειται για εφαρμογές, επειδή εμείς τα χειριζόμαστε, έχουμε το know-how, την τεχνογνωσία, ας μας ρωτάνε πριν για να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Όπως στη σημερινή, η διαδραστικότητα του ε1 ήταν προφανές ότι θα δημιουργούσε τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα. Προφανέστατο. Αν μας είχαν ρωτήσει, δεν θα το είχαμε αυτό. Εντάξει. Και πάλι καλά να σας πω και το εξής, που κάποιοι λογιστές ανακάλυψαν το πρόβλημα, γιατί από εμάς ξεκίνησε, από τους λογιστές ξεκίνησε το ζήτημα με την αλλαγή της κατάστασης της θέσης, αναδείχθηκε μέσα από τις δικές μας σελίδες και βγήκε στην επιφάνεια. Φανταστείτε να πηγαίναν 5 του μήνα οι άνθρωποι να ήξεραν ότι έχουν υποβάλει αιτήσεις, γιατί είχαν υποβάλει αιτήσεις,
Και με αρχόταν μετά και να λέει ας ξαναπάνε αφού έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, τέλος πάντων, έστω και καθυστερημένα, ας πάνε ξαναπατήσουν την υποβολή. Ούτως ή άλλως κανένας δεν ξέρει αν θα γίνουν δεκτές ή όχι, θα εκαθαριστούν ή δεν θα εκαθαριστούν, ποια θα είναι τα κριτήρια, ούτε τίποτα άλλο. Δεν πρόκειται κανένας να δώσει απαντήσεις, αλλά ας πατήσουν για άλλη μια φορά το υποβολή για να τελειώνει το θέμα. Ιδανικό θα είναι να βγει το Υπουργείο σήμερα. Ο κ. Πυρακάκης δείχνει ότι έχει ανακλαστικά πάνω σε αυτό και να πει ότι αυτές τις περιπτώσεις θα κλείσουν όπως άνοιξαν. Δηλαδή, διαδραστικά ξεκλείδωσε η αίτηση. Διαδραστικά πάλι να κλειδώσει για να μην μείνουν πολίτες εκτός της διαδικασίας αυτής. Η άποψή μου εμένα είναι αυτή. Δηλαδή, όσες είναι προσωρινή αποθήκευση για αυτό το λόγο στις 5 εβδόμου, θα πρέπει να κλείσουν ως να έχουν υποβληθεί και να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης και να μην μείνει πολίτης εκτός επιδότησης. Σας είπα, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι, είναι δική τους η απόφαση, ας προσέχανε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, για τον κόσμο που ακούει, τίποτα άλλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα.